Ήταν μακρύ το ταξίδι. Όταν ασχολήθηκα στην πολιτική και κυρίως στην πλευρά του ευρωσκεπτικισμού, δεν είχα σημειώσει πολύ μεγάλη επιτυχία. Είχα φτάσει στην τελευταία θέση των προτιμήσεων, αλλά πλέον βλέπουμε ότι οι απόψεις μου και η θέση μου όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε το προβάδισμα στο δημοψήφισμα αυτό. Μια απόφαση κατά των μεγάλων τραπεζών, κατά των πολυεθνικών, και εγώ είμαι ιδιαίτερως ικανοποιημένος γεγονός ότι παρά τις μεγάλες και πολλές απειλές για τυχόν απόφαση αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η απόφαση αυτή υπερίσχυσε. Και πιστεύω ότι ήταν οι εργατικοί ψηφοφόροι οι οποίοι ουσιαστικά στράφηκαν προς το μέρος μας και μας στήριξαν και μας βοήθησαν να κερδίσουμε αυτή τη νίκη. Υπάρχει ακόμα πάρα πολύ μεγάλη αποσύνδεση μεταξύ του Westminster, του SWN δηλαδή, και των πραγματικών ανθρώπων. Και πρέπει να θυμόμαστε, πόσο σημαντικό είναι αυτό. Και θυμάμαι εγώ συγκεκριμένα μια γυναίκα να αρπάζει τα χέρια μου και να μου λέει: γιατί ο Ντέιβιντ Κάμερον, γιατί η κυβέρνηση δεν έρχεται εδώ να δει τι έχει κάνει στην κοινότητα αυτήν, πώς έχει καταστρέψει τις ευκαιρίες που θα είχαν κανονικά τα παιδιά μου. Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, δεν μπορούν να κατανοήσουν πώς οι πολιτικοί δεν μπορούν να δώσουν μια λύση σε αυτήν την κατάσταση, καθώς και στις συνέπειες που επιφέρει η μαζική μετανάστευση. Δεν μπορούν να κατανοήσουν πώς οι πολιτικοί δεν ενθαρρύνουν τις ευκαιρίες για τα παιδιά τους. Και πιστεύω ότι αυτή η απογοήτευση οδήγησε στη νίκη της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι αυτό που συνέβη στην Βρετανία, αλλά αυτό θα συμβεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κόμματα που εκφράζουν ένα ευρωσκεπτικισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν, δεδομένου ότι και εκεί έχουν κερδίσει την πλειοψηφία. Και ίσως θα δούμε και άλλες αποχωρήσεις. Η Δανία, παραδείγματος χάρη, η πλειοψηφία είναι υπέρ της αποχώρησης. Γι' αυτό και μπορούμε να δούμε ένα Brexit. Και το ίδιο βεβαίως ισχύει και για την Σουηδία, για την Αυστρία, ίσως ακόμα και για την Ιταλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποτυχημένη, πεθαίνει. Εμείς βγάλαμε το πρώτο τουβλάκι από τον τοίχο και κάναμε το πρώτο βήμα προς μια Ευρώπη ακυρίαρχων εθνών που έχουν εμπορικές συναλλαγές, που είναι φίλοι μεταξύ τους, που συνεργάζονται χωρίς όμως να βασίζονται σε μη εκλεγμένους γραφειοκράτες. Οπότε τι θα συμβεί τώρα? 70 εκατομμύρια άνθρωποι είπαν ότι πρέπει να βγούμε. 17 εκατομμύρια άνθρωποι δήλωσαν ότι πρέπει να αποχωρήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα η κυβέρνηση πρέπει να αρχίσει την διαπραγμάτευση όσον αφορά τις εμπορικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια κυβέρνηση η οποία θα λάβει υπόψη ότι πρέπει να συνεχίσει δυναμικά προκειμένου να ισχυθούν οι εμπορικές συμφωνίες με τα άλλα κράτη-έθνη. Αλλά η κυβέρνηση πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσει και να αδράξει αυτή την ευκαιρία που παρουσιάζει το Brexit. Μια ευκαιρία η οποία μας έχει απελευθερώσει από τους φραγμούς και από τα βάρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς έχουμε αφήσει πίσω μας μια αποτυχημένη Ευρωπαϊκή Ένωση και δώσαμε επιτέλους την ευκαιρία στον εαυτό μας να γίνουμε μέλη του παγκοσμιοποιημένου αυτού κόσμου και της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Δεν ήθελα λοιπόν να πω ότι χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση που θα στηρίξει τον Brexit, μια κυβέρνηση που θα ξεκινήσει το έργο ευθύς αμέσως και η οποία θα είναι στραμμένη προς το μέλλον. Και κάτι άλλο που θα συμβεί είναι ότι η 23η Ιουνίου θα πρέπει να γίνει μια εθνική γιορτή και θα είναι η γιορτή της ανεξαρτησίας. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Nigel Farage, επικεφαλής του UKIP, του